Κύριε Υπουργέ, επανερχόμαστε στο πολύπαθο ζήτημα της αμοιβής των δικαστικών διερμηνέων και λέω πολύπαθο γιατί γνωρίζετε καλά, μετά μάλιστα και από πρόσφατη συνάντησή σας με το Σωματείο Δικαστικών Διερμηνέων Αττικής, ότι εδώ και χρόνια διατηρείται μια απαράδεκτη κατάσταση στο καθεστώς αμοιβών του συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων, με έναντι καταβολή δεδουλευμένων, των διερμηνέων που εργάζονται στα ποινικά ακροατήρια και τις ανακρίσεις που πραγματοποιούνται στα δικαστήρια Αθηνών και Πειραιά. Με αποτέλεσμα σήμερα, με αυτό το σύστημα και με την πληρωμή μέσω πάγιας εντολής με σταθερό ύψος κατέτους, να έχουν συσσωρευτεί μόνο στο Ταμείο του Πρωτοδικείου ποσό απλήρωτων δεδουλευμένων, των διερμηνέων και μαρτυρικών δαπανών της τάξης των 180.000 ευρώ συνολικά. Ποσά μάλιστα που αφορούν τα έτη σήμερα από το 2022 και μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερα όταν ξέρετε ότι παραμένει απαράδεκτα χαμηλή η αποζημίωση των εργαζομένων αυτών στα επίπεδα του 2021, ένα ποσό που βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχεία με τον εξειδικευμένο χαρακτήρα της εργασίας τους. Θυμίζουμε ότι ακριβώς ένα χρόνο πριν, μετά πάλι από κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις των διερμηνέων, το Υπουργείο σας είχε δεσμευθεί ότι θα εξοφλούσε ολοσχερώς τα οφειλόμενα από το 2018 τότε δεδουλευμένα έως, λέγατε, τις 31 Μαΐου του 2023. Όχι μόνο δεν εξοφλήσατε μέχρι τότε, αλλά ένα χρόνο μετά οι οφειλές παραμένουν σχεδόν στο ίδιο ύψος πάλι, παρά το διαχωρισμό των ταμείων του εφετείου και του πρωτοδικείου, το μεν πρώτο για να πληρώνει άμεσα πληρωμές από το 2023 και μετά και το άλλο για τα οφειλόμενα. Και παρά επίσης ορισμένες μεμονωμένες πληρωμές που έχουν γίνει μετά βέβαια και την πίεση και τις διαμαρτύρες των δικαστικών διερμηνέων. Και βεβαίως, αντί να αυξήσετε την πάγια εντολή, την πάγια κατέτωση εντολή, ώστε να μπορούν με μεγαλύτερη ταχύτητα να εξοφληθούν τα οφειλόμενα, στην πραγματικότητα εφαρμόσετε ένα νέο καθεστώς, διαχωρίσατε τα ποσά και σήμερα στο Πρωτοδικείο Αθηνών αντιστοιχεί αντί για 60.000 ευρώ, μόλις 27.000. Ενώ βεβαίως και το ποσό προορίζεται πλέον για να καλύπτει και τις μεταφραστικές δαπάνες. Η νέα δυσμενέστερη κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, καθιστά στην πραγματικότητα ανέφικτη την έγκαιρη και ολοσχερή εξόφληση των δεδουλευμένων και την από εδώ και πέρα τακτική και πλήρη πληρωμή τους. Και τα παραπάνω βεβαίως έρχονται να συμπληρώσουν ένα απαράδεκτο καθεστώς που ισχύει για τους όρους εργασίας της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων, με παντελή απουσία ασφαλιστικών δικαιωμάτων, με πλήρη αοριστία του εργασιακού καθεστώτους τους, που σας ζητούν εδώ και χρόνια να υπογραφεί συλλογική σύμβαση και συγκεκριμένη όρη, την ίδια στιγμή αντίθετα που ορίσατε καταναγκαστικούς όρους για την περίπτωση της μη προσέλευσής τους στο ακροατήριο και μάλιστα ανεξαρτήτου λόγου και υπετιότητάς του. Σας ρωτάμε λοιπόν τι μέτρα θα πάρετε για την άμεση ολοσχερή εξόφληση των επλήρωτων δεδουλευμένων των διερμηνέων της Αττικής μέχρι τη λήξη του τρέχοντος δικαστικού έτους, με παράκαμψη του καθεστώτος της πάγιας εντολής και την τακτική από εδώ και πέρα και ολοσχερή πληρωμή των δικαστικών διερμηνέων. Και επίσης για την αύξηση της αποζημίωσης των διερμηνέων, την ασφαλιστική τους κάλυψη και την κατοχήρωση και ρύθμιση του εργασιακού τους καθεστώτος με όρους υποχρεωτικής στήρησης από τη δικαιοσύνη. Να συμφωνήσουμε, επειδή είπατε και όντως ισχύει, ότι είναι ένα αναγκαίο προαπαιτούμενο η δικαστική διερμηνία και να συμπληρώσω εγώ ότι πρόκειται για μια απολύτως απαιτητική και εξειδικευμένη εργασία, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για διερμηνία που μπορεί να καθορίζει και την πορεία, την εξέλιξη της ποινικής δίκης. Αυτή η απαιτητική εργασία σίγουρα πάντως δεν αποτυπώνεται στο ύψος της αμοιβής των 17 ευρώ που υπάρχει σήμερα ως αποζημίωση για όλο το δικαστικό ωράριο. Επίσης, με αυτά τα ποσά που περιγράψατε για την πάγια εντολή, έχουν φτάσει να συσσωρευτούν σήμερα οι τεράστιες οφειλές που παραμένουν για τους δικαστικούς διερμηνείς. Και με συγχωρείτε, τα στοιχεία που έδωσαν οι ίδιοι οι δικαστικοί διερμηνείς δεν συμφωνούν με αυτά που περιγράψατε σήμερα. Εκείνοι μιλάνε για ένα ύψος οφειλών που χρονικά αφορά τα μισά του 2022 μέχρι σήμερα και σε ύψος ποσού γύρω στα 180.000 ευρώ.
από το 18 που εκρεμεί, που εκρεμούν σαν οι συγκεκριμένες οφειλές στην περσινή συνάντηση που έκανε το Σωματείο με το Υπουργείο σας, θα θυμίσουμε ότι και τότε δεσμευόσασταν για την άμεση αποπληρωμή και μάλιστα είχατε πει ότι μέχρι 31 Μαΐου του 23 θα εξοφληθούν ολοσχερώς και μέχρι τότε δεν είχε μπει ούτε ένα ευρώ. Από τότε ξεκίνησαν να καταβάλλονται τμηματικά κάποιες οφειλές. Τότε επικαλούσασταν άλλες υποχρεώσεις που είχε το Υπουργείο για την καθυστέρηση των καταβολών. Σήμερα ουσιαστικά επικαλείστε ή ρίχνετε την ευθύνη, μεταφέρετε τον μπαλάκι στην ευθύνη του πρωτοδικείου για το πόσο γρήγορα αργά καθαρίζει τα δικαιολογητικά. Λες και φταίει άλλος για την υποστελέχωση των δικαστηρίων και για την όποια καθυστέρηση μπορεί να παρουσιάζεται και στο επίπεδο του πρωτοδικείου, όταν σήμερα παραμένουν ακραία υποστελεχωμένες όλες οι υπηρεσίες, ιδιαίτερα το πρωτοδικείο Αθηνών, και οι δικαστικοί υπάλληλοι γίνονται πραγματικά είναι τεντωμένοι στα όρια των αντοχών τους. Δεν είπατε τίποτα και περιμένω να ακούσω τη δευτερολογία σας για το αν θα κάνετε δεκτό το αίτημα του Σωματείου των Δικαστικών Διερμηνέων για αύξηση της αποζημίωσης. Το αίτημά τους είναι αυτή να φτάνει στα 50 ευρώ για το ωράριο, να παίρνουν προσαυξήσεις για τις υπερορίες όπως είναι φυσικό και βεβαίως αυτό να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το βασικό μισθό. Και επισημαίνουμε, επειδή γνωρίζουμε ότι επίκειται νέα συνάντηση του Υπουργείου για τα ζητήματα του ύψους των αμοιβών, ότι αυτό θα πρέπει ταυτόχρονα να συνοδευτεί από αύξηση του ύψους της πάγιας κατέτους εντολής. Διότι αν παραμείνει η ίδια και αυξηθεί το ύψος της αποζημίωσης, καταλαβαίνετε ότι πάλι θα συσσωρευθούν οφειλές, πάλι δεν θα μπορούν να εξοφληθεί το σύνολο των δεδουλευμένων και τελικά θα είναι δίκοπο μαχαίρι. Θα τους λέτε ότι σας αυξάνουμε την αποζημίωση, αλλά δεν θα τα παίρνετε ποτέ, γιατί δεν θα φτάνουν τα χρήματα της πάγιας εντολής. Επίσης, δεν είπατε τίποτα για την εξασφάλιση των όρων αμοιβής και εργασίας. Προεξαετίας έχει κατατεθεί στο Υπουργείο συγκεκριμένο σχέδιο για να εξασφαλίζεται, να εξασφαλίζονται οι ώρες εργασίας, να εξασφαλίζεται η ασφάλιση, το ωράριο, να είναι κατοχυρωμένο ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έρχονται να εργαστούν, να διερμηνεύσουν για μια συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία καλούνται, να μπορούν να επικαλεστούν συγκεκριμένα κολλήματα σε περίπτωση που δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία και άλλα, τα οποία σας είναι γνωστά, σας έχει κατατεθεί εξάλλου το σχέδιό τους και βεβαίως να ασφαλίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Είναι απαράδεκτο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μάλιστα να μιλάμε για εργαζόμενους που αμείβονται με τέτοιες εξευτελιστικές αμοιβές, χωρίς να πληρώνονται υπεροριακά, χωρίς να έχουν συγκεκριμένους όρους και συνθήκες εργασιών. Σας καλούμε λοιπόν να δεσμευτείτε επιτέλους για το πότε, χρονικά, πότε θα εξοφληθούν πλήρως τα οφειλόμενα, τα χρωστούμενα των προηγούμενων ετών. Και βεβαίως με ποιο τρόπο, που κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι διαφορετικός από αυτός που ακολουθείτε μέχρι σήμερα, γιατί βλέπετε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν αποδίδει ο τρόπος αυτός, με ποιον τρόπο θα φροντίσετε ενδεχομένως με αύξηση του ποσού της πάγιας εντολής να εξοφλούνται πλήρως, άμεσα, η δικαστική διερμηνήση είναι απαράδεκτο καθεστώς. Μιλάμε για πραγματική ομοιρία ανθρώπων που κάνουν μια πολύ απαιτητική και κρίσιμη για την ποινική δίκη εργασία και δεν μπορεί βεβαίως με τέτοιο τρόπο και κλείνουν να υποτιμάται η εργασία τους. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα ωραία που επαναλαμβάνονται και στα νομοσχέδια για τον εξυγχρονισμό της δικαιοσύνης ως όρο για την εκταμείευση του Ταμείου Ανάκαμψης, τελικά δεν αφορά κανέναν από τους εμπλεκόμενους στη δικαιοσύνη. Απλήρωτη δικαστική διερμηνής, μεγάλες καθυστερήσεις στους δικηγόρους της νομικής βοήθειας, κακοπληρωμένη δικαστική υπάλληλοι και υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Άρα η δικαιοσύνη γίνεται τελικά εχθρική και απρόσιτη για τα λαϊκά στρώματα και το μόνο που σας κόφτει είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα.